εκδοθεί για τον μήνα Φλεβάρι, από την πρώτη του μέρα κιόλας, ως μήνας των μεταμφιέσεων. Σε 5 μέρες ανοίγει το Τριώδιο. Και εμφανίστηκαν εδώ ως διαπρίσιοι κήρυκες της διαφάνειας. Ως σφοδροί πολέμοι της διαπλοκής. Μέχρι βαθμού πατροκτονίας, θα έλεγα. Αυτή η μεταμφίεση όμως δεν μπορεί να πείσει άλλο τον ελληνικό λαό. Θα αναφερθώ εν ολίγη σε πράγματα που ακούστηκαν. Είπε η αρχηγός, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εδώ η Ελλάδα χάνεται και εμείς μιλάμε για το δάνειο του κήρυκα. Όχι, κύριοι συνάδελφοι, δεν μιλάμε απλώς για το δάνειο του κήρυκα εδώ που ενοχλεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλάμε για τα επιφαινόμενα της διαπλοκής που γιγαντώθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη συνέχιση των εκλεκτικών σχέσεων της πολιτικής με τα οικονομικά συμφέροντα που ανοίγαγαν τα δύο κόμματα σε υψηλή πολιτική. Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Σκανδαλίδης, λέγοντας ότι βαρέθηκε να παρακολουθεί την ίδια συζήτηση περί διαπλοκής με τα ίδια επιχειρήματα και τις ίδιες κραυγές και χειροκροτήματα. Ας μου επιτρέψει, σεβόμενος την πολύχρονη παρουσία του και στη Βουλή και στα πολιτικά δρόμενα, να αναρωτηθώ, μόνο ως συζήτηση την έχει παρακολουθήσει την ανάπτυξη της διαπλοκής? Εάν θυμάμαι καλά, από το 1995 μέχρι το 2001 ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτή η περίοδος της ανάπτυξης των φιλικών σχέσεων Χριστοφοράκου, Τσουκάτου, Πιταούλη και λοιπόν? Δεν είναι η ίδια περίοδος της υπογραφής της σύμβασης 8002 της Siemens με τον ΟΤΕ για τις ψηφιακές παροχές? Δεν είναι η ίδια περίοδος που ο Τσουκάτος πήγαινε τα λεφτά στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ, μέσα από 7 λογαριασμούς του εξωτερικού? Δεν είναι η ίδια περίοδος, η ίδια εποχή των πιέσεων και τελικά της αγοράς του C4I για μελλοντική χρήση το 2004, που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε? Δεν είναι η ίδια η εποχή που κάποιοι και εσωτερικά από το ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν να εμπλέξουν τον κύριο Σκανδαλίδη στην περίφημη λεγόμενη τότε κοτερομαχία μετά από τις καταγγελίες που είχε κάνει ο κύριος Πάγκαλος? Αναφέρθηκε στα θέματα αυτά από την αρχή η Νέα Δημοκρατία και δια του εισηγητή της. Δεν προέκυψαν πολιτικές ευθύνες στο πόρισμα, δεν υπήρξε πολιτική παρέμβαση, δεν υπήρξε προνομιακή μεταχείριση των ΜΜΕ από τις τράπεζες. Μόνο για έναν προκύπτουν ευθύνες και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Μηταράκης. Και ανέφερε και σελίδες του πορίσματος ως τεκμηρίωση του λεγόμενών του. Αναφέρθηκε στις σελίδες 69, μέχρι 69-70 και μετά έκανε ένα άλμα να πάει στην 384 και καμία αναφορά ούτε για τις προηγούμενες ούτε για τις επόμενες σελίδες. Θα έλεγα στους συναδέλφους, ας δείξουν για αρχή και μια ματιά στις σελίδες του πορίσματος 219-227 και 640-644 ως αρχή. Και έχουμε και συνέχεια μετά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από αρκετά χρόνια ένας Αμερικανός αθλητής, ο Ερ Βίλσον, είχε πει: «Σήμερα οι άνθρωποι χωρίζονται σε 3 κατηγορίες σε ό,τι αφορά τον πλούτο τους. Σε αυτούς που έχουν, σε αυτούς που δεν έχουν και σε αυτούς που δεν έχουν πληρώσει για αυτά που έχουν». Αυτή η τρίτη κατηγορία, εκείνων δηλαδή που δεν έχουν πληρώσει ή τουλάχιστον δεν έχουν πληρώσει όσα θα έπρεπε για αυτά που απέκτησαν, για αυτά που κατέχουν, αυτή η κατηγορία και ο τρόπος που έγινε αυτό είναι που αποκαλύφθηκε, έστω και όχι στο σύνολό της, μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Η κατηγορία εκείνων που δανειοδοτήθηκαν δεν αποπλήρωσαν και εξακολουθούν όχι μόνο να απολαμβάνουν αλλά και να λειτουργούν ως ελεκτές, κριτές και επικριτές της ίδιας κοινωνίας, κουνώντας ακόμα το δάχτυλό τους. Δάνεια σε μέσα επικοινωνίας που ως αποτέλεσμα είχαν να έχουμε σήμερα πλούσιους μηδιάρχες με φτωχά μέσα ενημέρωσης και απλήρωτους εργαζόμενους. Δάνεια σε κόμματα που ως αποτέλεσμα είχαν τις πλούσιες προεκλογικές εκστρατείες, τα θέσια στις τράπεζες, την επιβάρηση εν τέλει του ελληνικού λαού. Διότι όπως ομολόγησε και ο Επίτροπος Αλμούνια το 2014, η κάλυψη της μαύρης τρύπας από αυτή τη δανειοδότηση των κομμάτων που ποτέ δεν αποπληρώθηκε, αυτή η κάλυψη έγινε με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Είναι η απάντηση που έδωσε ο Αλμούνια σε 2 Έλληνες ευρωβουλευτές. Τα 2 κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία που τους αφορά αυτή η ερώτηση,
τι απαντούν. Τι απαντά ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία στον τότε ρωτώντα και σήμερα επανακάψαντα στις τάξεις της ως πολιτικό συνεργάτη, τον κύριο Σκυλακάκη, που έκανε αυτή την ερώτηση και ο οποίος από το 2013 σημείωνε για τα δάνεια των δύο κομμάτων. Τα χρέη αυτά των κομμάτων εκτοξεύθηκαν την τελευταία τριετία, στη διάρκεια της οποίας την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός τομέας ασφιχτιούσε από την έλλειψη ρευστότητας, η Νέα Δημοκρατία αύξησε το δανεισμό της πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς της. Τι απαντούν αλήθεια τα δύο κόμματα την ώρα που οι μηδιάρχες ομολογούν ότι πήραν δάνεια με εγγύηση τον αέρα του ονόματός τους και μόνο? Άνθρακες ο θησαυρός υποστηρίζει η αντιπολίτευση, φωνάζοντας για να καλύψει τις ευθύνες της. Το υποστηρίζει άραγε αυτό και όταν αναφέρονται στα δάνεια του κήρυκα των Χανίων, όταν είναι γνωστό ότι μόνο μετά την ανάδειξη του θέματος στην εξεταστική διαταράχθηκε ο μακάριος ύπνος των τραπεζών, που για 11,5 και όχι για 11, για 11,5 χρόνια σφύριζαν διάφορα. Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποιος έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Κάποιος παραπλανά. Κάποιος δεν λέει την αλήθεια. Ή ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που την επομένη της αποκάλυψης του σκανδάλου του κύριου Καδανίων είπε ότι δεν ισχύει τίποτα γιατί τα δάνεια τα έχει αναλάβει η περίγραμμα ΑΕ, που έβγαλε μετά το 2006 το νέο κήρυκα. Ή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, που δύο μέρες μετά, σε αυτή την αίθουσα, μετά από αυτή την παρέμβαση, είπε ότι δεν υφίσταται θέμα γιατί τα δάνεια έχουν ρυθμιστεί. Πριν λίγο, μάλιστα, κύριε Δένδια, είπατε ότι δεν υπάρχει θέμα γιατί είχαν χωρηθεί τα νίκια. Μη σας παραπλανάνε και εσάς. Τα νίκια είχαν χωρηθεί, κύριε, για το δάνειο της Παγκρίτιας Τράπεζας. Όχι της Τράπεζας Πυρός, για την οποία γίνεται όλη η συζήτηση. Κάποιος λοιπόν παραπλάνησε συνειδητά τον ελληνικό λαό. Στην πραγματικότητα και οι δύο Μητσοτάκηδες παραπλάνησαν συνειδητά τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Μάριος, για 6 λεπτά με μια μικρή ελαστικότητα.